Ο Ηλίκος Ηλία είναι μαζί μας, ο διευθυντής του κτηματολογίου. Κύριε Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ενημερώστε μας γιατί υπάρχει αγωνία για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ψηφιακά του κτηματολογίου, κύριε Ηλία. Τι γίνεται, στη Λευκωσία εργάζονται και σε ποιο βαθμό και τι γίνεται με τις άλλες επαρχίες? Εργαζόμαστε σε όλα τα επαρχιακά εκτός από αυτό της Κερίνιας, το οποίο ευχόμαστε να θέσουμε σε λειτουργία σε μερικές μέρες. Ναι, αλλά πληρώς, γιατί όμως ακούσαμε και για Πάφο και Λεμεσό ότι δεν εργάζονται όλα τα συστήματα ή όχι? Όχι, πανκυπρίως το μόνο που κάνουμε τώρα πανκύπρια εκτός από την Κερίνια που δεν κάνουμε τίποτα είναι οι μεταβιβάσεις, οι υποθηκεύσεις και οι καταθέσεις πολιτήριων εγγράφων και πράγματων βαρών. Μόνο αυτές τις δραστηριότητες κάνουμε πανκυπρίως στην Ελεύθερη Κύπρο. Ναι. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες μας παραμένουν κλειστές ακόμα. Δεν λειτουργεί η πλήρη. Δηλαδή ποιες, μπορείτε να μας πείτε, μπορείτε να μας πείτε? Ναι, αν ο πολίτης θέλει να καταθέσει αυτή τη στιγμή μια αίτηση για ένα δικαίωμα διόδου ή αν θέλει να υποβάλει μια ηλεκτρονική αίτηση ή μια άλλη αίτηση για να του εκδώσουμε ένα αντίγραφο τίτλου ή ένα πιστοποιητικό έρευνας, δεν μπορεί να το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή και εργαζόμαστε για να το κατορθώσουμε το συντομότερο δυνατό. Αυτή με το αντίγραφο είναι πολύ δημοφιλής υπηρεσία. Πολλοί ζητούν καθημερινά, φαντάζομαι, αντίγραφα ή να γίνει έρευνα από το κτηματολόγιο σε σχέση με τις εκτιμήσεις γης. Δεν θα έπρεπε να είναι δημοφιλής και μέσα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η κεντρική αποθήκη πληροφοριών, δηλαδή τα υπόλοιπα κυβερνητικά τμήματα υπηρεσίας, μπορούν οι ίδιες να έχουν πρόσβαση και ηλεκτρονικά να παίρνουν, και αυτή η υπηρεσία λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα αντίγραφα τίτλων. Το όραμά μας πάντοτε ήταν να πάμε σε ένα άειλο κτηματολόγιο. Έχουμε όμως αυτό το πρόβλημα τώρα και είναι ζήτημα, όμως πιστεύω εργαζόμαστε σκληρά, είναι ζήτημα κάποιων ημερών να ξεκινήσουμε σταδιακά τα υπόλοιπα μέχρι να λειτουργήσουμε πλήρως και σε όλο το κτηματολόγιο. Και πότε το βλέπετε δηλαδή να λειτουργείτε πλήρως? Δηλαδή πόσο είναι, η δεύτερη, τρίτη εβδομάδα τώρα? Είμαστε από τις 8 Μαρτίου κλειστοί. Εκτιμώ πάντοτε και με βάση την πληροφόρηση που έχω από τις τεχνικές ομάδες που μας καθοδηγούν, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, εκτιμώ ότι στην ερχόμενη εβδομάδα θα δώσουμε αρκετές άλλες υπηρεσίες και στις αρχές Απριλίου, αν όλα πάνε καλά, θα λειτουργήσουμε ολόκληρο το κτηματολόγιο ξανά. Είναι τόση μεγάλη η διάβρωση από τον ιό που επιχείρησαν κάποιοι να εισάγουν και να ζητήσουν λίτρα, κύριε Ηλία, που θα πάρει μέχρι το τέλος του μήνα για να αποκατασταθούν όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το κτηματολόγιο ψηφιακά? Να σας εξηγήσω αμέσως. Ο λόγος που καθυστερούμε δεν είναι γιατί αλλοιώθηκαν δεδομένα μας ή γιατί χάθηκαν backups ή διαβρώθηκαν τα δεδομένα μας. Ο λόγος που καθυστερούμε είναι γιατί θέλουμε, όλο το σύστημα μας είναι τεράστιο, με πολλούς servers, με πολλούς υπολογιστές, και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όταν ανεβάζουμε και λειτουργούμε σε αυτούς τους υπολογιστές έχουμε τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να μην πάθουμε ξανά αυτό που πάθαμε στις 8 του Μάρτη. Ναι. Γι' αυτό καθυστερούμε, όχι γιατί δεν έχουμε δεδομένα. Τα δεδομένα μας είναι εκεί. Μάλιστα. Δόθηκαν τελικά τα ποσά που ζητήθηκαν για λίτρα? Όχι, δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί το κράτος να διαπραγματεύεται με εγκληματίες. Ναι, διότι άρα δεν υπήρξε καν η σκέψη όταν ζητήθηκαν αυτά τα ποσά από τους hackers για να καταβάλλετε ένα αντίτιμο προκειμένου να μας αφήσουν ήσυχους? Όχι, δεν είχαμε αυτή τη σκέψη, αλλά αυτό έγινε και ένα θέμα που το χειρίζεται και το Αρχηγείο Αστυνομίας, επειδή πρόκειται για μια εγκληματική πράξη, η οποία έπληξε το δικό μου το τμήμα, το κτηματολόγιο. Ελπίζω όλα αυτά που βιώσαμε αυτό το διάστημα να βοηθήσουν και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, και είμαι βέβαιος ότι θα τις βοηθήσουν, διότι καταλάβαμε ότι παρά τα μέτρα που λαμβάναμε, ότι μπορεί να υπάρξουν τρύπες στο σύστημα και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην ασφάλεια της ψηφιακής τεχνολογίας.
στα συστήματα του κράτους μας. Μάλιστα. Ακριβώς και αυτό κάνει το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτό συζητούσαμε και συζητούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να κάνουμε το κράτος να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε από αυτού του είδους τις εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα. Ήταν πολύ μεγάλο. Τι ποσό ζητούσαν, κύριε Ηλία, για να μπορέσουν να σας αφήσουν ησυχούς οι hackers? Δεν έχω δει κάποιο ποσό. Αντιλαμβάνομαι ότι ζητήθηκε να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχω δει εγώ προσωπικά κάποιο νούμερο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα, με συγχωρείτε, τώρα είδα το μήνυμα, για Κοτσάνη επικαρπία λειτουργεί, λέει, μπορούν? Όχι. 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 Το δικαίωμα επικαρπίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και αυτό ζητώ από τους πολίτες την κατανόησή τους, να κάνουν λίγη υπομονή, λίγες μέρες. Θα κάνουμε ανακοινώσεις για τις υπηρεσίες που θα μπορούν να λειτουργούν σταδιακά. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο μεταβάσεις, υποθηκεύσεις και καταθέσεις εμπράγματων βαρών. Και είμαι βέβαιος ότι θα καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε. Κάποια ραντεβού τα οποία ακυρώθηκαν άρχισαν να προγραμματίζονται. Έχουν καλυφθεί τα περισσότερα, κύριε Σοκράτους, και πιστεύω έχουμε επανέλθει στην ομαλότητα των ραντεβού. Μάλιστα. Που αφορούν τις δικαιοπραξίες που σας ανέφερα προηγουμένως. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Και εγώ, να και υπομονή. Καλή συνέχεια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.